Πάμε τώρα στον Νίκο Αγγελόπουλο και στο συνείδηση.gr, όπου ανώμαλος μπήκε σε δοκιμαστήριο ρούχων και βγήκε γυμνός, επιδεικνύοντας τα γενετικά του όργανα. Καλησπέρα, Νίκο Αγγελόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο μας καταγγέλθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο Αγρίνιο, σε κεντρικό κατάστημα μάλιστα και σε κεντρικά, αρκετά κεντρική περιοχή του Αγρινίου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν τι έκανε, υποδίονταν διαρκώς ότι τον στενεύει το παντελόνι, ότι κάτι τον ενοχλεί, ότι τον στενεύει από εδώ, τον στενεύει από εκεί, τον ενοχλεί το ένα, τον ενοχλεί το άλλο, και έβγαινε επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, το ξαναλέω, έβγαινε επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, τόσο σε πελάτες του καταστήματος, όσο και στο προσωπικό. Ασφαλώς ακολούθησε το πανδαιμόνιο, έφυγε κακήν κακός από το κατάστημα, καθώς δέχθηκε σφοδρές παρατηρήσεις από τους υπευθύνους. Εδώ έλεγε φωτογραφίες από την κάμερα, από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος, που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια πράγματα. Μέσα στο μαγαζί. Την πάτησε όμως, ακριβώς για αυτό το λόγο που προανέφερες. Δεν ήξερε ότι τον καταγράφει το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος, της επιχείρησης ένδυσης. Και βέβαια έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του από την τοπική αστυνομία, η οποία τον αναζητά για να τον συλλάβει. Και βέβαια ψάχνει να δει μήπως ο συγκεκριμένος έχει στο παρελθόν ξανακάνει το ίδιο και σε άλλα καταστήματα. Δηλαδή μας λες ότι έμπαινε μέσα στα δοκιμαστήρια, έλεγε δεν του κάνει το παντελόνι και έτσι εμφανιζόταν με τα γενικά του όργανα έξω και τα έδειχνε. Ναι. Έβγαινε έξω. Πραγματικά όταν είδαμε το βίντεο που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, δεν μπορούσαμε να δούμε τον τρόπο δράσης. Το βίντεο είναι 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Έβγαινε σήμα, να το πω απλά, έξω στον κόσμο, σε ώρα αιχμής. Αυτό έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Σε ώρα αιχμής. Με παιδάκια μικρά να έχουν οι γονείς. Βέβαια. Μαζί τους. Σε ώρα αιχμής. Και έβγαινε με κατεβασμένα τα παντελόνια στην κυριολεξία. Τι άλλο θα δούμε. Για να πρωτοτυπήσουμε. Μα δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το ένα τρελό μετά το άλλο. Ο οποίος θα συλληφθεί, θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, θα το επιβληθεί κάποια ποινή, σίγουρα με αναστολή, θα βγει έξω και κάποια στιγμή θα το ξανακάνει. Και θα πάει σε άλλο μαγαζί, να τσιτσιδώνεται πάλι. Και μετά θα επικαλεστεί ο μπροστά σε γυναίκες και παιδάκια. Αυτή είναι ανομαλία. Τουλάχιστον να μην είναι επικίνδυνη. Αλλά και πάλι δεν είναι για έξω ο άνθρωπος αυτός. Νίκο Αγγελόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και το συνείδηση.gr για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο.